Επιστρέφουμε σε λίγες μέρες το έργο αυτό το οποίο επισκεφθήκαμε εδώ μαζί με τις υπηρεσίες και τον κύριο Κατσιφαρά, τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας. Ένα έργο πολύ σημαντικό, το οποίο παραδίδεται μάλιστα και 6 μήνες πιο μπροστά από την ορισμένη συμβατική ημερομηνία παράδοσης. Ένα έργο που θα βοηθήσει σημαντικά στην αποσυμφόρηση της πόλης της Πάτρας και ταυτόχρονα στην διευθέτηση των υδάτων. Και βεβαίως ακριβώς απέναντί μας εκτελείται ένα πολύ σπουδαίο έργο για την πόλη. Η επέκταση και η συμπλήρωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών του εμπορικού λιμανιού, το επιβατικό κομμάτι του λιμανιού της Πάτρας, το οποίο είναι το κεντρικό λιμάνι της χώρας σε ό,τι αφορά τη Δυτική Ελλάδα. Είμαι εδώ γιατί θέλω κάθε φορά που έρχομαι στην Πάτρα και σε κάθε περιοχή να προχωρούμε τα πράγματα προς τα μπρος. Να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στην υλοποίηση των στόχων μας. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η αξία της πολιτικής. Κάθε μέρα να χτίζουμε κάτι που βοηθάει τους ανθρώπους, βοηθάει τις δουλειές, βοηθάει την απασχόληση, βοηθάει τα εισοδήματα, τις οικογένειες, την ανάπτυξη, τα παιδιά μας. Εάν το κάνουμε αυτό καθημερινά, όσο γίνεται με λιγότερες δηλώσεις και περισσότερη δουλειά, τότε θα πετύχουμε στον τόπο αυτό που θέλουμε, την έξοδο από την κρίση, δουλειές, ανάπτυξη, εισόδημα, οικονομία για τους ανθρώπους. Εδώ, στην Δυτική Ελλάδα, γίνονται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Γίνεται η Ολυμπία Οδός, η οποία είναι ύψους περίπου ενός δισεκατομμυρίου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Αξία έργου, καθαρή. Και ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ μεγάλη απορρόφηση. Και μέχρι τέλος του 15-19 χρόνια από σήμερα το έργο θα είναι, ο δρόμος θα είναι πανέτοιμος. Ελπίζω σε λίγες εβδομάδες να παραδώσουμε τα πρώτα τμήματα του νέου δρόμου. Δεύτερον, εκτελείται στο ίδιο ακριβώς σημείο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έργο του δικτύου Πάτρα Κόρινθος, το οποίο είναι αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, σιδηρόδρομος ηλεκτρικός, ηλεκτροκίνητος, ο οποίος θα συνδέσει την Αθήνα με την Πάτρα, το λιμάνι και στη συνέχεια την Πελοπόννησο, για να λειτουργήσει η νέα τρένοσε υπό νέες συνθήκες με ένα γρήγορο, αποτελεσματικό τρένο που θα μεταφέρει και επιβάτες και εμπορεύματα. Τρίτον, τώρα επιστρέψαμε με τον κύριο Κατσιφάρα από την Ιωνία Οδό. Εγώ ήμουν Ασταγιάννενα. Εκτελείται το έργο. Έχουμε μια απορρόφηση της τάξης του 35 περίπου %. Οι εργασίες είναι εντυπωσιακές. Το έργο είναι καταπληκτικό. Απασχολούνται 1.700 άτομα περίπου. Απασχολούνται άλλες 300 επιχειρήσεις με χιλιάδες εργαζόμενους. Ένα έργο που συνδέει την Πάτρα, τη Δυτική Ελλάδα με την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα με την Αλβανία, τα Βαλκάνια και την Οικουμενίτσα και την Ευρώπη. Ένα έργο που συνδέει την Κόρινθο, την Πάτρα και την Ήπειρο. Έργα δηλαδή που αποτελούν ιστορικής σημασίας απαντήσεις του ελληνικού κράτους απέναντι στους πολίτες του. Αυτό έχει μεγάλη σημασία που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να αγκαλιάσουμε τα έργα. Τα έργα μας ενώνουν. Τα έργα υπηρετούν την οικονομία, τους ανθρώπους, την απασχόληση, την ανάπτυξη. Υπηρετούν αυτό που θέλουμε. Να μας συνδέουν μεταξύ μας και να συνδέουν τα εμπορεύματα, τις μεταφορές και τελικά τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαι σήμερα εδώ, γιατί για μια ακόμη φορά βλέπω πόσο πρόοδο έχουμε κάνει. Βρίσκομαι εδώ σήμερα στη γέφυρα αυτή, σε αυτόν τον κόμβο που ενώνει τις παραγλάφκιες οδούς με το λιμάνι της Πάτρας και αποσυμφορεί την Πάτρα. Είμαι χαρούμενος που το παραδίδουμε σε λίγες μέρες, 6 μήνες πιο μπροστά, και ας εργαστούμε όλοι μαζί να κάνουμε τέτοια καλά πράγματα. Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο της Ιωνίας Οδού? Το έργο της Ιωνίας Οδού θα ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου του 2015 και θέλω να σας πω ότι εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Οποιαδήποτε ώρα ή μέρα καθυστέρησης σημαίνει αποζημιώσεις σε βάρος του δημοσίου. Εάν είναι υπεύθυνο το δημόσιο, συνεπώς είναι πολύ αυστηρές οι συμβάσεις και τα έργα αυτά θα ολοκληρωθούν στην ώρα τους, όπως και η Ολυμπία Οδός. Και θέλω επίσης να σας πω ότι σε λίγες μέρες, ελπίζω σε 10 μέρες περίπου, να δημοπρατήσουμε, όπως είχα υποσχεθεί, το Πάτρα Πύργος 300 εκατομμύρια, και έτσι ώστε να κλείσουμε
την Ολυμπίαδο όπως την είχαμε αρχικά σχεδιάσει και τέλος του χρόνου θα δημοπρατήσουμε και το τμήμα από το Καλό Νερό μέχρι την Τζακώνη. Θέλετε να πείτε κάτι πολιτικό σε σχέση με αυτά που ακούμε τελευταία και γράφονται και σήμερα βέβαια στις εφημερίδες και στα site για τις γκρίνιες στο Πασόκ, για τις βολές κατά Βενιζέλου, για τη στάση Λοβέρδου κλπ? Θέλω να πω ότι πρέπει να πάμε δουλεύοντας, όπως είπα, και όχι δηλώνοντας. Πρέπει να πάμε βήμα-βήμα μαζί με τους Έλληνες για την έξοδο από την κρίση, για να δίνουμε κάθε μέρα και λίγο περισσότερες δουλειές στα νέα παιδιά. Εάν το κάνουμε αυτό, μαζί με κάτι άλλο το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει, οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στη χώρα. Ας μην γελιόμαστε, η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει. Και κυρίως αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι το κράτος στην Ελλάδα. Οι αλλαγές στο κράτος απαιτούν τόλμη από τους πολιτικούς, σχέδιο, αποφάσεις και αποτέλεσμα. Διαφορετικά θα οδηγούμαστε συνεχώς σε τροϊκανά αποτελέσματα και τροϊκανές μεθόδους. Όμως, εγώ πιστεύω ότι είμαστε ικανοί άνθρωποι, και οι Έλληνες και οι πολιτικοί. Και είναι αυτή τη στιγμή, και πρέπει να το αποδείξουμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε ικανοί. Δηλαδή, να αλλάξουμε ριζικά το δημόσιο. Να το κάνουμε υπηρέτη του πολίτη, να το κάνουμε επίσης υπηρέτη της ανάπτυξης. Αυτό ήταν αυτό. Άκουσες τα αυτιά μου, Λοβέρδο, κάτσε ήσυχα ή όχι? Ακούσατε στα αυτιά σας ότι από μένα δεν ακούτε τέτοια πράγματα. Ποτέ. Ακούτε μόνο ένα πράγμα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Δουλειά, 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 αποτέλεσμα και βεβαίως μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Θα είστε υποψήφιος πρόεδρος του συνέδριου του ΠΑΣΟΚ? Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ θέλουμε να εργαστούμε όλοι μαζί για να πάμε σε ένα μαζικό συνέδριο, ένα συνέδριο το οποίο θα κληθούν όλοι, και αυτοί που είναι σήμερα στο ΠΑΣΟΚ και αυτοί που δεν είναι σήμερα. Θα γίνει ένα οικουμενικό πανελλήνιο κάλεσμα για να κληθούν όλοι για να πάμε σε ένα μαζικό αναγεννητικό συνέδριο με τον ίδιο για μια πρόταση, για μια πρόταση εξουσίας, με ένα ΠΑΣΟΚ που θα θελήσει να διεκδικήσει ξανά αυτοδύναμα με την πρότασή του την ηγεσία της χώρας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ.